Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια νέα συνάρτηση στο Excel στο Calc, τη συνάρτηση FV. FV βγαίνει από τη φράση Future Value και μας αποδίδει τον υπολογισμό της μελλοντικής αξίας μιας επένδυσης. Θα μείνουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο λίγο σε χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς, οι οποίοι έχουν κάπως λίγο αρκετά, θα έλεγα, σύνθετα μαθηματικά από πίσω τους. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σύντομα αυτά τα σύνθετα μαθηματικά απλά και πάλι όμως θέλω να σας τονίσω, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές το μάθημα, ότι για την καλύτερη δική σας κατανόηση αυτών των υπολογισμών θα πρέπει να ανατρέξετε σε ένα κατάλληλο σύγγραμμα χρηματοοικονομικών μαθηματικών για να διελευκάνετε τυχόν απορίες σας. Πρακτικά το πρόβλημα το οποίο θα λύσουμε σε αυτό το βίντεο έχει να κάνει με το εξής θέμα. Υποτίθεται ότι καταθέτουμε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, επενδύουμε δηλαδή σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα. Ας πούμε για παράδειγμα δίνουμε 100 ευρώ σε έναν τραπεζικό μας λογαριασμό κάθε μήνα. Αυτό το 100 ευρώ στον τύπο που βλέπουμε εδώ είναι το PMT, είναι οι σταθερές πληρωμές που κάνουμε. Αυτό το οποίο ρωτάμε είναι ότι αν γνωρίζουμε το επιτόκιο που μας δίνει η τράπεζα, που για παράδειγμα μπορούμε να υποθέσουμε, όπως λέει εδώ στο παράδειγμα, ότι αυτό είναι 4% το ετήσιο επιτόκιο και εμείς κάθε μήνα τοποθετούμε στο λογαριασμό 100 ευρώ, τότε θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η μελλοντική αξία αυτής της επένδυσης. Με λίγα λόγια, όταν τελειώσουν αυτοί οι 12 μήνες για τους οποίους συζητάμε, πόση θα είναι η αξία των χρημάτων μας στον τραπεζικό λογαριασμό. Δεν θα είναι απλώς 12 επί 100, δηλαδή το 12πλάσιο του μηνιαίου ποσού κατάθεσης, θα έχει προσαυξηθεί κατά κάτι λόγω του τοκισμού του οποίου παίρνουμε. Εδώ θεωρούμε βέβαια ότι δουλεύουμε με μηνιαίο ανατοκισμό, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι πάντοτε αληθές. Ωστόσο θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την υπόθεση για να δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτή η συνάρτηση FV. Λοιπόν, γενικά, ο τύπος το οποίο θα εφαρμόσουμε είναι αυτός τον οποίο βλέπετε εδώ στην οθόνη σας. Με FV σας θυμίζω συμβολίζουμε το future value, τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης, η οποία εξαρτάται από την παρούσα αξία, το PV. Αυτό το PV συνήθως είναι 0. Αν για παράδειγμα ξεκινάμε αυτή την επένδυση με 0 χρήματα στο λογαριασμό μας, τότε αυτό το PV είναι 0. Μπορεί όμως και να μην είναι 0, μπορεί να είναι κάποιο άλλο ποσό, το οποίο προκαταβάλλουμε για παράδειγμα στην τράπεζα, δηλαδή ξεκινάμε την κατάθεση όχι με 0 ευρώ, αλλά με 100, 200, 500, με 100.000, με 1 εκατομμύριο και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν τα εκατομμύρια, ξέρετε. Γνωστό, Λοιπόν, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε το PMT. Αυτή η ποσότητα έχει να κάνει με το ποσό της σταθερής δόσης την οποία καταβάλουμε. Πόσα χρήματα δηλαδή βάζουμε σε αυτό το λογαριασμό. Αυτό στο τύπο, σας το ξαναλέω, εφαρμόζεται για μια σταθερή ροή χρημάτων, δηλαδή το ποσό το οποίο καταθέτουμε είναι σταθερό κάθε μήνα. Και στη συνέχεια εξαρτάται, κυρίες και κύριοι, από το επιτόκιο, το IP, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι αν πρόκειται για μηνιαίες καταθέσεις, το ετήσιο επιτόκιο θα πρέπει να το διαιρέσουμε με το 12. Αν οι καταθέσεις μας είναι μια φορά το χρόνο, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτήν εδώ τη διαίρεση. Τέλος, όπως βλέπετε, υπησέρχεται μια παράμετρος K, η οποία έχει να κάνει με το αν η καταβολή του χρηματικού αυτού ποσού στο λογαριασμό γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της περίοδου, στην αρχή ή στο τέλος του μήνα, για παράδειγμα. Το για παράδειγμα λέμε ότι το μήνα Ιούνιο έχουμε να κάνουμε μια κατάθεση, τι ακριβώς εννοούμε, την 1η Ιουνίου ή την 30 ή την 30η Ιουνίου. Ανάλογα με το τι ακριβώς εννοούμε, πώς θα υπολογιστούν οι τόκοι δηλαδή και τα λοιπά, αυτή εδώ η μεταβλητή κάπα μπορεί να πάρει είτε την τιμή 1, αν η καταβολή γίνει στην αρχή της περίοδου όπως βλέπετε εδώ, ή την τιμή 1 συν IP, το επιτόκιο με λίγα λόγια, το οποίο μπορεί να είναι, κυρίες και κύριοι, κάτι παραπάνω από τη μονάδα. Που το επιτόκιο, για παράδειγμα, ετήσιο 12%, μηνιαίο θα γίνει 1%, οπότε το κάπα θα γίνει 1,01. Ανάλογα λοιπόν με το πώς θα χειριστούμε το πρόβλημα του ανατοκισμού, αυτή η ποσότητα κάπα μπορεί να μας χρησιμεύει έτσι ώστε να γίνουν σωστά αυτοί οι υπολογισμοί.
Τώρα να σας θυμίσω, όπως σας έλεγα και πριν, ότι το PV συνήθως στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι 0, οπότε αυτός εδώ ο πολύπλοκος τύπος μπορεί να απλοποιηθεί κατά κάτι και να πάρουμε αυτήν εδώ τη μορφή του. Θα χρησιμοποιήσουμε ωστόσο αυτή τη γενική μορφή στους υπολογισμούς που θα κάνουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο γενικά την περίπτωση που έχουμε. Το πρόβλημά μας, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, είναι αυτό εδώ το απλό πρόβλημα. Με λίγα λόγια, θέλουμε να προγραμματίσουμε ένα φύλλο εργασίας στο Excel ή στο CAL, το οποίο λαμβάνει υπόψη του μηνιαία κατάθεση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος δουλεύει με 4% ετήσιο επιτόκιο για ένα χρόνο, δηλαδή για 12 φορές θα πάμε στην τράπεζα να καταθέσουμε αυτό το ποσό. Το ποσό που το οποίο θα καταθέσουμε έχει τη σταθερή τιμή των 100 ευρώ. Θέλουμε να μάθουμε πόσα χρήματα θα έχουμε στο τέλος. Πόσο θα είναι η αξία δηλαδή αυτής της επένδυσής μας. Παρόλο που εδώ μιλάμε για ένα απλό παράδειγμα τοκισμού χρημάτων σε μια τράπεζα, ο ίδιος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, για την εκτίμηση πολλών άλλων ανάλογων προβλημάτων μελλοντικών επενδύσεων, όχι μόνο για καταθέσεις σε τράπεζες, αλλά για πολλές άλλες ειδών εργασίες που γίνονται στον τραπεζικό ή στον επενδυτικό τομέα. Έχετε υπόψη σας, σας το ξαναλέω, ότι το επιτόκιο θα πρέπει να το διαιρούμε με το 12, το ετήσιο επιτόκιο, όταν πρόκειται για μηνιαίες χρηματικές ροές. Από εκεί και μετά, αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι είτε να καλέσουμε τη συνάρτηση FV στο CALC ή στο Excel, η οποία υπολογίζει αυτόματα αυτή την ποσότητα, είτε να κάνουμε εμείς τον τύπο αναλυτικά, για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ το γενικό τύπο, έτσι ώστε να παράξουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα μας δώσει και η συνάρτηση FV. Αυτό εδώ το κάνουμε, σας το ξαναλέω, για λόγους εξάσκησης και να είμαστε σίγουροι ότι η συνάρτηση δουλεύει σωστά, κάτι βέβαια που έχουν ελέγξει πολλές φορές άλλοι, αλλά καλό είναι να μάθουμε να το κάνουμε και εμείς, όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, και για να εμπεδώσουμε αυτά που μας λέει η θεωρία. Η θεωρία δεν λέει ότι χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση FV στο Excel, λέει ότι εφαρμόζουμε αυτόν εδώ τον τύπο. Για να δείξουμε λοιπόν ότι καταλαβαίνουμε τη θεωρία που έχουμε διαβάσει σε ένα βιβλίο οικονομικών, μαθηματικών κτλ., νομίζω ότι καλό θα ήταν να το κάνουμε. Πριν πάμε να υλοποιήσουμε το παράδειγμα, να σας δείξω κάτι, σχετικά με τη βιβλιογραφία. Πέρα από τη βοήθεια εδώ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικά με με το πώς λειτουργούν οι συναρτήσεις στο Excel, στο CALC, κυρίες και κύριοι, ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο του κυρίου Ζιμπίδη σχετικά με τα χρήματα οικονομικά, μαθηματικά. Είναι πολύ καλό βιβλίο, δεν είναι το μόνο καλό που υπάρχει, απλά είναι αυτό που εγώ έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου, στη βιβλιοθήκη μου, οπότε θέλω να σας πω ότι καλό θα ήταν και εξής κάποιοι ανάλογο να έχετε να ψάξετε να βρείτε στη βιβλιοθήκη και να διαβάσετε για να ενημερωθείτε λίγο καλύτερα γύρω από τους τύπους που χρησιμοποιούμε στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να επισκεφτείτε και ένα σχετικό ιστότοπο που πιθανά να σας βοηθήσει επίσης σχετικά με με αυτό που ονομάζουμε time value of money, την διαχρονική αξία του χρήματος δηλαδή, και πώς αυτή μεταβάλλεται χρόνο με το χρόνο λόγω επιτοκιών, πληθωρισμού κτλ. Υπενθύμηση εδώ και παρένθεση ότι ένα ευρώ δεν είναι πάντα ένα ευρώ. Δεν ήταν πάντοτε ένα ευρώ και δεν θα είναι πάντοτε ένα ευρώ. Γνωρίζουμε, νομίζω, όλοι μας ότι η αξία του χρήματος μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο και δεν μένει σταθερή. Ο τύπος που έχω πάρει, τον οποίο συζητάμε εδώ και είναι στην ιστοσελίδα που βλέπετε, είναι βασικά αυτός εδώ. Αλλά οποιοδήποτε άλλη πηγή και να χρησιμοποιήσετε, εδώ θα καταλήξετε. Εδώ δεν προσφέρεται αυτή η απλοποίηση που σας λέω εγώ, αλλά αν κάνετε τις πράξεις, δηλαδή αν θέσετε το PV, το PV ίσο με το 0, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορείτε να καταλήξετε σε αυτό που σας λέω. Και ούτω καθεξής. Πολλές πηγές θα βρείτε ακόμα στο διαδίκτυο και στη βιβλιοθήκη τουλάχιστον του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που γνωρίζω εγώ. Από εκεί και μετά κάθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη πιστεύω θα σας προσφέρει πληθώρα βιβλίων σχετικά με τους τύπους γύρω από τα χρηματοοικονομικά, μαθηματικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα μικρή, κυρίες και κύριοι, μπορείτε, σας λέω, να ανοίξετε αυτό εδώ το αρχείο που περιέχει τους τύπους και για το παράδειγμα το οποίο συζητάμε, είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς έχουμε κωδικοποιήσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό να το καταλάβετε όλοι σας. Δίνουμε σε ένα χελί το επιτόκιο. Αυτό το επιτόκιο που εδώ είναι το 4% έχει εισαχθεί με αυτόν εδώ τον τύπο. Πάντοτε γενικά τα επιτόκια στα χρηματοοικονομικά να τα εφαρμόζετε έτσι, να μην γράφετε δηλαδή απλά το 4 και μετά να χρειάζεται να κάνετε πράξη με το 100.
Καλό είναι, σε αυτό ξαναλέω, να τα δηλώνετε σαν κλάσματα της μονάδος και ο τελεστής επί της 100 που χρησιμοποιούμε εδώ αυτομάτως θα κάνει τη διαίρεση 4 με το 100 και θα σας δώσει το 0,04. Και πάλι εδώ μια μικρή παρένθεση, το επιτόκιο αυτό είναι εξωφρενικά μεγάλο σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που έχουν οι ελληνικές τράπεζες τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2014. Νομίζω ότι καμία τράπεζα δεν θα σας δώσει κανένα απολύτως επιτόκιο για καταθέσεις του 100 ευρώ. Πιθανότατα το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, μπορεί και αρνητικό επίσης, αν κάνετε συχνές αναλήψεις από το λογαριασμό σας. Νομίζω ότι χρειάζεται να καταθέτει κανείς τουλάχιστον 3.000 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες για να πάρει κάποιο επιτόκιο το οποίο είναι οπωσδήποτε κάτω του 2%. Επομένως, αυτό το 4% που βλέπουμε εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Και εξάλλου, τα ποσά τα οποία χρειάζονται για να πάρετε κάποιους τόκους και να πάρετε κάποιο επιτόκιο, ακόμα και αυτό το 1,5% ή 2%, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από τα 100 ευρώ τα οποία συζητάμε εδώ. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπερδευόμαστε πολύ με την πραγματικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο δεύτερο κελί, κυρίες και κύριοι, στο Β2 εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε εισάγει το 12, που σημαίνει τους μήνες τους οποίους θα καταβάλουμε αυτό το ποσό στην τράπεζα. Θα κάνουμε δηλαδή μια σταθερή κατάθεση ανά μήνα για 12 συνεχόμενους μήνες. Το ποσό το οποίο θα καταθέτουμε το έχουμε δώσει στο κελί Β3. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι στα χρηματοοικονομικά τις εκροές τις θεωρούμε αρνητικούς αριθμούς, δηλαδή τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από το πορτοφόλι μας, από την τσέπη μας κτλ. Τους θεωρούμε αρνητικούς αριθμούς λογιστικά, έτσι γι' αυτό και ο τύπος παίρνει και η συνάρτηση επίσης παίρνει ένα όρισμα αρνητικό αριθμό. Το μείον 100 δηλώνει αυτό το πράγμα, αυτή την πραγματικότητα. Η παρούσα αξία αυτής της επένδυσης μας είναι το 0, με λίγα λόγια ξεκινάμε από έναν άδειο λογαριασμό, από έναν λογαριασμό ο οποίος δεν έχει άλλα χρήματα μέσα του. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κελί Β5 δηλώνουμε με 0 ή 1 την κατάσταση η οποία μας λέει ότι αν θα πληρώνουμε, αν θα καταβάλουμε αυτό το ποσό στην αρχή ή στο τέλος του μήνα. Το 1 που έχουμε δώσει εδώ σημαίνει την αρχή του μήνα, διαφορετικά μπορούμε να δώσουμε το 0 που σημαίνει το τέλος του μήνα, όχι στην αρχή δηλαδή, το ανάποδό του. Από εκεί και μετά, εφόσον έχουμε εισάγει αυτά τα δεδομένα, που βασικά πρέπει να αποτελούνται από το επιτόκιο της περιόδους και το ποσό, η παρούσα αξία και η αρχή εδώ που του μήνα που λέει ή το τέλος του μήνα αν θέλετε, είναι γενικά, ας το πούμε, προαιρετικά ορίσματα. Αν δεν τα δώσουμε θα υπονοηθεί ότι έχουμε δώσει το 0 και από εκεί και μετά μπορούμε να κάνουμε τους υπολογισμούς. Θα δούμε πρώτα τον τύπο της συνάρτησης FV, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ στο κελί Β8 και ο οποίος είναι αυτός εδώ όπως τον βλέπετε με τη σειρά C1, B2, B3, B4, B5, 5 ορίσματα όπως βλέπετε εδώ. Και υπενθυμίζω ότι το C1 που βλέπουμε σαν πρώτο όρισμα, αυτή εδώ η τιμή δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το επιτόκιο, το ετήσιο επιτόκιο δια 12. Με λίγα λόγια έχουμε διαιρέσει το ποσό αυτό εδώ με το 12. Ακόμα πιο λίγο διαφορετικά θα μπορούσαμε να είχαμε γράψει εδώ το Β1, απλά θα έπρεπε να το έχουμε διαιρέσει με το 12 μέσα στον τύπο. Για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, καλύτερα είναι να υπολογίσουμε το επιτόκιο σε μηνιαία βάση και να δώσουμε το κελί το οποίο αναφέρεται σε αυτόν εδώ τον υπολογισμό απευθείας. Με λίγα λόγια, να γράψουμε το C1, Β2 κτλ. Τον τύπο αυτόν εδώ μπορούμε απλά να τον πληκτρολογήσουμε ή μπορούμε από εδώ, από την κλίση του οδηγού συναρτήσεων, να βρούμε, κυρίες και κύριοι, τις οικονομικές συναρτήσεις και στη συνέχεια τη συνάρτηση FV, όπου την πέρασε λίγο μισό λεπτάκι, είναι εδώ. Πάρα πολλές είναι οι διαθέσιμες συναρτήσεις, όπως βλέπετε. Πιστεύω να το καταλάβετε πολύ γρήγορα ότι εργαζόμενοι στα χρηματοοικονομικά θα βρεθείτε αντιμέτωποι με πάρα πολλούς μαθηματικούς τύπους ή συναρτήσεις στα λογιστικά φύλλα κτλ. Τα οποία εκτελούν διάφορες εργασίες και υπολογισμούς. Στη συνέχεια, σταδιακά, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να δηλώσουμε εδώ το επιτόκιο, το κελί C1 όπως βλέπετε εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε από εδώ έτσι απλά. Αν έχετε γράψει εδώ το B1 που έχει το 4%, θα πρέπει να το διαιρέσετε με το 12. Εδώ να δώσετε το πλήθος των περιόδων στις οποίες θα γίνουν αυτές οι καταβολές. Αν αυτές οι καταβολές γίνονται σε ετήσια βάση, δεν χρειάζεται η διαίρεση με το 12. Αν γίνουν σε μηνιαία, χρειάζεται η διαίρεση με το 12.
Το πέμπτε, όπως σας έλεγα και πριν, είναι το ποσό το οποίο θα καταθέτουμε, είναι αρνητικός αριθμός, είναι μια αξία η οποία χάνεται από το λογαριασμό μας, από την τσέπη μας κτλ. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το θεωρούμε εκροή, κάτι το οποίο βγαίνει από το πορτοφόλι μας και πηγαίνει κάπου αλλού. Στη συνέχεια έχουμε δύο προαιρετικά ορίσματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα κελιά Β4, B4 εδώ το 0, που είναι η παρούσα αξία της επένδυσης, και ο τύπος των πληρωμών, όπως βλέπετε και εδώ, ένα σημαίνει πληρωμή στην αρχή μιας περίοδου. Στην αρχή του κάθε μήνα δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουμε αυτό το ποσό έτσι ώστε να υπολογιστούν οι τόκοι κτλ. Δίνουμε εδώ το εντάξει και έχουμε υπολογίσει σαν λύση το 1226. Αυτά τα 1226 ευρώ είναι το ποσό της αξίας της επένδυσής μας στο τέλος αυτών των 12 μηνών. Όπως βλέπετε δεν είναι 1200 απλά, δηλαδή δεν είναι μόνο το 1000, δεν είναι 1200 με την έννοια ότι είναι 12 φορές το 100, είναι κατά κάτι παραπάνω. Αυτό το κατά κάτι παραπάνω έχει προέλθει από τον σταδιακό ανατοκισμό του κεφαλαίου, το οποίο συσσωρεύεται στο λογαριασμό τον οποίο έχουμε ανοίξει, υποτίθεται, με αυτό το επιτόκιο. Το επιτόκιο, σας το ξαναλέω εδώ, είναι εξωφρενικά μεγάλο με τις παρούσες συνθήκες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Κάτι συμβατό βέβαια με τις συνθήκες πάρα πολύ χαμηλού πληθωρισμού που έχουμε. Αν εδώ για παράδειγμα το θέσουμε σε 0%, λοιπόν, θα δούμε, αγνοήστε λίγο το λάθος εδώ που έρχομαι τα αναλυτικά, θα σας πω ότι η FV μας δίνει σαν λύση το 1200, δηλαδή το 12 φορές το 100. Απλά η τράπεζα λειτουργεί σαν κουμπαράς. Εντάξει, σαν θέλετε, δεν ξέρω, σαν μαξιλάρι, σαν πείτε το πώς θέλετε, ένα μέρος το οποίο πάμε κάθε μήνα και βάζουμε ένα εκατοστάρικο. Όσο αυξάνεται το επιτόκιο, κυρίες και κύριοι, για παράδειγμα γίνεται 1%, αυτή η ποσότητα σταδιακώς, αυτή η ποσότητα που παίρνουμε εδώ, σταδιακά θα αρχίσει να γίνεται μεγαλύτερη από το 1200 και να κερδίζουμε κάποιο τόκο με λίγα λόγια. Το 1% θα μας δώσει πολύ λίγο, το 2% θα μας δώσει κάτι περισσότερο, κάτι περισσότερο και το καθεξής. Προσέξτε λίγο, μην παγιδευτείτε στο γεγονός ότι εφόσον έχουμε δώσει 1200 ευρώ στην τράπεζα με 4% επιτόκιο, περιμένουμε σαν τόκο το 4% του 1200. Αυτό είναι λάθος το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα συνέβαινε εάν δίναμε όλο το ποσό, τα 1200 ευρώ στην τράπεζα στην αρχή του χρόνου και περιμέναμε μετά από ένα χρόνο να πάρουμε σαν τόκο το 4%. Όταν τα δίνουμε λίγα-λίγα, προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, σας θυμίζω επίσης ότι αυτή εδώ το αποτέλεσμα μπορεί να εξαρτάται με το αν δίνουμε την κατάθεση στην αρχή ή στο τέλος του μήνα. Αν για παράδειγμα τη δώσουμε στο τέλος του μήνα, θα πάρουμε κατά κάτι λιγότερο αυτό το ποσό. Όπως βλέπετε εδώ είναι στο 1222, ενώ εδώ είναι στο 1226. Αυτό συμβαίνει όχι κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί όσο περισσότερο καιρό τα χρήματα μένουν στην τράπεζα, τόσο περισσότερο πρέπει να τοκίζονται. Λογικό αυτό, όταν η τράπεζα έχει στη διάθεσή της σχεδόν ένα μήνα περισσότερο τα χρήματα από ότι εναλλακτικά θα συνέβαινε αν τα βάζαμε στο τέλος του μήνα, θα μας δώσει λίγο παραπάνω επιτόκιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, που παίρνουμε από την FV. Κοιτάξτε τώρα πώς μπορούμε να το υπολογίσουμε εδώ αναλυτικά. Σας υπενθυμίζω ότι ο αναλυτικός τύπος είναι αυτός εδώ, μισό λεπτάκι εδώ, και αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο λογιστικό φύλλο. Για λόγους απλότητας και ευκολίας, κυρίες και κύριοι, και για λόγους έτσι ελέγχου των υπολογισμών μας, έχουμε διασπάσει τον υπολογισμό στα τρία. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το κλάσμα, αυτή είναι εδώ τη δύναμη και αυτή εδώ την ποσότητα μέσα στην παρένθεση, θα την υπολογίσουμε σε τρία ξεχωριστά κελιά. Την ποσότητα PMT επί KDIP, που σας θυμίζω PMT είναι το ποσό που δίνουμε το μήνα, K είναι αυτή η μεταβλητή που λέει ότι είναι μονάδα ή είναι ένα συν το επιτόκιο εάν γίνεται η καταβολή στο τέλος της περίοδου, και IP είναι το επιτόκιο της περίοδου, το interest per period με λίγα λόγια. Αυτό εδώ το έχουμε υπολογίσει εδώ, είναι αυτή εδώ η ποσότητα, το... Συγγνώμη. Λοιπόν, το Β3 όπως βλέπετε, αυτό το PMT δηλαδή, επί C5 δια C1, C5 είναι το επιτόκιο και εδώ, το K που είναι το 1 συν IP, αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ η ποσότητα. Αν αυτό εδώ είναι 1, τότε
προσθέτουμε στη μονάδα το C1, είναι 1,003333 και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Αυτή εδώ η ποσότητα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια, μάλλον, αφού έχουμε υπολογίσει αυτήν εδώ την ποσότητα, στη συνέχεια υπολογίζουμε αυτή εδώ, το οποίο είναι, προκύπτει από αυτόν εδώ τον τύπο, αν θυμάστε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 1 συν σε 1, σε 1 είναι το επιτόκιο, αυτό το IP, το επιτόκιο της περίοδου, υψωμένο στη δύναμη του πλήθους των περιόδων, τον Ι. Εδώ τον Ι είναι στο κελί β2, στο β2 είναι το 12. Αυτός εδώ ο τύπος δηλαδή που γράφει 1 συν C1 εις την B2, κατ' ουσίαν υλοποιεί αυτήν εδώ την παράσταση, το 1 συν IP εις την E. 1 δηλαδή συν επιτόκιο της περίοδου και όλο εις την E, όπου E είναι το πλήθος των περιόδων. Αυτό το πλήθος των περιόδων είναι σε εμάς το κελί B2. Στη συνέχεια έχουμε αυτό είναι εδώ την παράσταση, το β4 το οποίο αναφέρεται στην παρούσα αξία, στο PV, το οποίο εδώ είναι 0, στη γενική του περίπτωση όμως το βάζουμε μέσα στον τύπο, θα δούμε σε λίγο τι θα συμβεί αν δεν είναι 0 αυτή εδώ η παρούσα αξία. Και στη συνέχεια προσθέτουμε κατά βάση αυτήν εδώ την ποσότητα, το PMT επί κάπα δια IP. Αυτή εδώ η ποσότητα, έτσι όπως τη βλέπετε εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο, αυτό εδώ με λίγα λόγια, την ποσότητα β4 συν β3 επί C5 δια C1, είναι αυτό που έχουμε υπολογίσει και εδώ. Θα μπορούσαμε δηλαδή πολύ απλά να γράψουμε β4 συν D1. Έτσι και αλλιώς, αυτό το οποίο εδώ δηλαδή να γράψουμε, να σβήσουμε αυτό εδώ και να γράψουμε D1. Τι έκανα εδώ, όχι D1, συγγνώμη λίγο, έκανα λάθος, ναι, D7. Έτσι και αλλιώς νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς από μόνοι σας και πριν και τώρα αυτές οι ποσότητες για PVation με το 0, PVation με το 0 είναι ταυτόσιμες, ισούται δηλαδή. Στη συνέχεια κυρίες και κύριοι, εφόσον έχουμε αυτούς τους τρεις υπολογισμούς ενδιάμεσα, μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τύπο εδώ στο κελί B2, το οποίο αναπαριστάται εδώ στο C2. Το C2 δεν περιέχει τύπο, απλά εμφανίζεται αυτό που έχει το διπλανό του κελί. Και να γράψουμε την παράσταση D7 μείον E7 επί F7, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό εδώ μείον αυτό επί αυτό. Να σας υπενθυμίσω και πάλι σας λέω ότι στην περίπτωση που αυτό το PV είναι 0, αυτή η παρένθεση εδώ ισούται με αυτό εδώ το κλάσμα ακριβώς. Τώρα εδώ κυρίες και κύριοι, έχουμε γράψει με λίγα λόγια αυτόν εδώ τον τύπο. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε αυτόν τον ενδιάμεσο υπολογισμό τον οποίο σας δείχνω εγώ εδώ. Είναι όμως νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πιο απλό να ελέγξουμε την ορθότητα του τύπου και να κάνουμε τις πράξεις μας σταδιακά. Εναλλακτικά μπορείτε να επιχειρήσετε να το γράψετε όλο μαζί σε ένα κελί. Κανείς δεν σας εμποδίζει από κάτι τέτοιο, ούτε είναι λάθος ούτε τίποτα. Ένα πράγμα που θέλω να σας πω και που πρέπει να ελέγξουμε είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι, ο αναλυτικός δηλαδή μαθηματικός τύπος, ο οποίος προέρχεται από όλη αυτή τη σειρά των υπολογισμών, και η συνάρτηση FV, πρέπει να δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, είτε εδώ είναι 1 είτε εδώ είναι 0, πρέπει να διαφέρουν δηλαδή, και επίσης είτε εδώ έχουμε παρούσα αξία 0 ευρώ όπως κάναμε πριν, ή για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε μια παρούσα αξία, στο πούμε 1000 ευρώ, να δώσουμε δηλαδή να καταθέσουμε στην τράπεζα 1000 ευρώ και στη συνέχεια να πούμε ότι κάθε μήνα θα σου καταθέτω άλλα 100. Τότε κυρίες και κύριοι η μελλοντική αξία όπως βλέπετε θα αυξηθεί κατά πολύ. Τα 1000 ευρώ θα δώσουν άλλον αέρα στην κατάθεσή μας και στην επένδυσή μας. Και πάλι ο τύπος όπως βλέπετε εδώ δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τη συνάρτηση FV. Και αυτό σας λέω καλό είναι να τα ελέγχετε αυτά έτσι ώστε να γνωρίζετε και να αισθάνεστε ότι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιείτε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά που θεωρητικά έχετε μάθει π.χ. σε ένα μάθημα χρηματοοικονομικών μαθηματικών ή απλών μαθηματικών ή πείτε το όπως θέλετε εσείς ή τέλος πάντων απλά το έχετε διαβάσει σε μια αναφορά, σε μια εργασία, κάπου οπουδήποτε. Είναι δηλαδή θέλω να σας πω γενικά ανάγκη να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και ότι η συνάρτηση FV δεν είναι απλά ένα μαγικό μαύρο κουτί το οποίο υπολογίζει μελλοντική αξία, αλλά είναι συμβατή με τους υπολογισμούς τους οποίους μας τους έχει υποδείξει η θεωρία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η θεωρία των χρηματοοικονομικών μαθηματικών.
Αυτό που θέλω από εσάς βέβαια σε αυτό το μάθημα που κάνουμε μαζί στην εισαγωγή στα υπολογιστικά οικονομικά, σε καμία περίπτωση δεν είναι να μάθετε τα χρηματοοικονομικά σαν θεωρία και να τα αποδείξετε, απλά να μπορείτε έναν τύπο τον οποίο βλέπετε σε ένα βιβλίο χρηματοοικονομικών μαθηματικών, να μπορείτε να τον αναγάγετε σε έναν τύπο του Excel ή του Calc ενός λογιστικού φύλου, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τις πράξεις οι οποίες σας υποδεικνύονται. Αυτό εδώ σας το ξαναλέω, θα πρέπει να δουλεύει σωστά είτε με κάποια αξία, είτε κάποια δηλαδή αρχικό κεφάλαιο, είτε με μηδέν αρχικό κεφάλαιο, πράγμα το οποίο είναι και το πιο έτσι συνηθισμένο. Από εκεί και μετά μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε τη συνάρτηση FV, είτε τον αναλυτικό τύπο, και στον αναλυτικό τύπο αν θέλετε μπορείτε να κάνετε τους ενδιάμεσους υπολογισμούς ή και να μην τους κάνετε. Τέλος κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αν και εσείς χρειάζεται να κάνετε αυτό που έχω κάνει εγώ εδώ, να γράψετε δηλαδή σε ένα κελί έναν τύπο ο οποίος δεν ερμηνεύεται σαν τύπος, δηλαδή δεν κάνει τις πράξεις που αντιστοιχούν στα κελιά, απλώς εμφανίζει ποιος είναι αυτός εδώ ο τύπος, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αφήσετε ένα κενό χαρακτήρα στην αρχή του τύπου. Εδώ δηλαδή, αν δεν έχουμε το κενό, αν κατευθείαν γράψουμε ίσον κάτι, το κελί τάδε, τάδε κτλ., τότε θα πάρουμε το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Ο τύπος θα ερμηνευτεί σύμφωνα με τις λειτουργίες του λογιστικού φύλου και θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα. Αν εδώ απλά πιέσετε ένα κενό χαρακτήρα, τότε ο τύπος δεν θα εκτελεστεί. Απλά θα εμφανιστεί στο κελί αυτό ποιος είναι αυτός ο τύπος. Αυτό εδώ κυρίες και κύριοι το κάνουμε για έναν απλό λόγο, για να μπορέσουμε να δείξουμε σύνθετους τύπους στον χρήστη ο οποίος τους χρησιμοποιεί. Διαφορετικά δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Ελπίζω να σας άρεσαν οι υπολογισμοί της μελλοντικής αξίας. Εξασκηθείτε και εσείς σε κάποιο ανάλογο πρόβλημα και περιμένω δύο πράγματα. Πρώτον, την απλή αναπαραγωγή τέτοιων τύπων όπως σας έχω δείξει εγώ πριν. Από την άλλη μεριά μπορείτε να συνδυάσετε τα αποτελέσματα της συνάρτησης FV που μας δίνει τη μελλοντική αξία με αυτά που θα μας έδινε η συνάρτηση PV που δείχνει την παρούσα αξία ή η συνάρτηση PMT η οποία μας υπολογίζει αυτό το ποσό της δόσης, έτσι ώστε να βλέπουμε τα προβλήματα συνδυαστικά. Για παράδειγμα εδώ είχαμε το 100 σαν δεδομένο. Αν πάρουμε σαν δεδομένο το 1222 μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο πρέπει να είναι το ποσό. Ερώτημα. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστώ για την παρακολούθησή σας.